Οι Ουκρανοί εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση σε συγκέντρωση τη 810η ταξιαρχία πεζών αυτών του ρωσικού στρατού στο Ντονέτσκ, όπω επιβεβαίωσε το κέντρο στρατηγικών επικοινωνιών τη Ουκρανία, η ταξιαρχια πεζων αυτων του ρωσικου στρατου στο ντονετσκ όπως επιβεβαιωσε είχε ω αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 25 πεζών αυτών και μια Ρωσίδα τραγουδίστρια και ηθοποιού. Το μήνυμα τη Ουκρανική Stratcom στο Telegram αναφέρει. Σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, την ώρα του χτυπήματο, οι κατακτητέ είχαν συγκεντρωθεί για να γιορτάσουν τη λεγόμενη ημέρα του ρωσικού πυροβολικού. Οι ουκρανικέ αμυντικέ δυνάμει προσδιορίσαν αμέσω τον τόπο των εορταστικών εκδηλώσεων των Ρώσων και του καλωσόρισαν. Σημειώνεται πω η επίθεση πραγματοποιήθηκε στι 19 Νοεμβρίου του 2023 και ο Ουκρανικό στρατό χρησιμοποίησε High Mars για να χτυπήσει πολύ πίσω από την πρώτη γραμμή άμυνα των Ρώσων στο κατεχόμενο Ντονέτσκ. Οι Ρώσοι διέπραξαν για ακόμα μια φορά το ίδιο λάθο χρησιμοποιούσαν κινητά σε μια εορταστική εκδήλωση. Σύμφωνα με τα ρωσικά κανάλια στο Telegram, τουλάχιστον 25 πεζοναύτε τη ταξιαρχία σκοτώθηκαν και περίπου 100 τραυματίστηκαν σοβαρά. Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα ρωσικά social media δείχνει τη στιγμή τη επίθεση. Συγκεκριμένα στην εορταστική εκδήλωση συμμετείχε και μια Ρωσίδα τραγουδίστρια ηθοποιό. Στο βίντεο φαίνεται η σκηνή και πολλοί Ρώσοι στρατιώτε να διασκεδάζουν, αλλά στη συνέχεια ακούγεται μια έκρηξη και τα φώτα σβήνουν. Ένα Ουκρανός διοικητή δήλωσε ότι αυτή η επίθεση ήταν εκδίκηση για το πλήγμα των Ρώσων σε τελετή παρασημοφόρηση τη 128η ταξιαρχίας του Ουκρανικού στρατού, που είχε ω αποτέλεσμα να σκοτωθούν 19 Ουκρανοί στρατιώτες.